Νέο καμπανάκι από τις υγειονομικές αρχές του Ρεθύμνου για την αυξητική τάση που καταγράφουν τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, οι αυξημένες τιμές στα λίμματα του Μητροπολιτικού Δήμου έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι το φορτίο των τελευταίων 10 ημερών είναι αυξημένο σε σχέση με το διάστημα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν υπήρξε περίοδος που ήταν μηδενικό. Το υλικό φορτίο που βρήκαμε στο τέλος του Ιανουαρίου δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα έχουμε πολύ περισσότερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι είχαμε πριν από 2-3 εβδομάδες που είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση. Μόνοι μας πριονίζουμε το μέλλον του τόπου μας. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου έθεσε για πολλωστή φορά τους συνδημότες του πρώτων ευθυνών τους, τονίζοντας μέσω της Κρήτη TV την ανάγκη όλοι να αυτοπεριοριστούν για να αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες και στην οικονομία του τόπου. Αν αυτό συνεχιστεί ακόμα ένα καλοκαίρι, δεν εγγυούμε τίποτα σε σχέση με την κοινωνική αναστάτωση που θα υπάρξει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν στο Δήμο Μυλοποτάμου τα αυξανόμενα κρούσματα των τελευταίων ημερών. Σήμερα, τμήμα του Λυκείου Πανόρμου έκλεισε όταν μαθητής βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ σε προληπτική καραντίνα τέθηκαν και οι συμμαθητές του, με τη διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών του μαθητή να βρίσκεται σε εξέλιξη. Με εντολή του Δημάρχου έγινε απολύμανση του σχολείου, ενώ καθησυχαστικά είναι τα νέα για το Δημοτικό Σχολείο των Σισών, όπου δασκάλα βρέθηκε θετική. Επίσης, καταγράφονται 2 τουλάχιστον νέα κρούσματα και στον Παλί. Με αφορμή πάντως τα αυξημένα κρούσματα των τελευταίων ημερών, κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Δήμου, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε rapid test στους κατοίκους του Πανόρμου, του Περάματος, καθώς και σε άλλες περιοχές του παραλιακού μετόπου. Εν τω μεταξύ, ανάσα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου έδωσαν τα αποτελέσματα των σημερινών rapid test που έγιναν στο σπίλι σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Από τα 280 δείγματα που ελήφθησαν, όλα ήταν αρνητικά. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται να το κάνει. Και εμείς τώρα τυχαία περάσαμε, το είδαμε, σταματήσαμε. Mm-hmm. Το μήνυμα που στέλνετε έτσι σε ό,τι αφορά τον κόσμο, τα πράγματα ζορίζουν και στην Κρήτη. Να προσέχουμε, να κάνουμε ό,τι μας λένε, να τελειώνει γρήγορα αυτό το πράγμα. Ήρθα να το κάνω έτσι για λίγο και να φύγω. Από το σπίτι είστε? Όχι, από το Γκισό. Δεν υπάρχει λόγο για πανικό. Προσέχετε? Όσο μπορούμε. Προσέχουμε εμείς εδώ πέρα πολύ, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο και ειδικά τους δημότες μας, πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλά στο μυαλό τους ότι πρέπει να τηρούν τα μέσα προστασίας. Η μάσκα είναι απαραίτητη παντού, σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις κινήσεις τους, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Εύχομαι και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα η χώρα μας να βγει από αυτό το αδιέξοδο.